στην Κρήτη σήμερα φιλοξενούμε σήμερα μεσοσύνδεση Skype και είναι χαρά και τιμή για μας τον λέκτορα του Πανεπιστημίου Κολούμπια και σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής, τον κύριο Νίκο Κατσίμπρα. Κύριε Κατσίμπρα, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Είναι και ο συνάδελφος ο Σταύρος Μουντουφάρης εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV. Ένα πρώτο σχόλιο. Στο μέτωπο των δεδομένων που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα οριακό προβάδισμα Biden. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Από ποια άποψη? Ότι έχουμε διάφορες πολιτείες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι οριακές. Βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το Fox News, το οποίο έχει από τις καλύτερες ομάδες ανάλυσης των δεδομένων, έχει δώσει από. Ήταν το πρώτο που έδωσε ότι η Αριζόνα θα πάει στον Biden. Και γιατί έχει αυτό σημασία? Γιατί αν η Αριζόνα πράγματι πάει στον Biden, τότε του υπολείπουν μόνο 6 εκλέκτορες που μπορεί να τους πάρει από την Νεβάδα. Και άμα πάρει αυτούς τους 6 εκλέκτορες από την Νεβάδα, τότε ουσιαστικά έχει φτάσει το 270 που χρειάζεται για να κλειδώσει, χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα από Πενσιλβένια, Τζόρτζια κτλ. Να σας ρωτήσω κάτι, μια που αναφερθήκατε όμως στην Αριζόνα, διότι υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι δεν έχει κλειδώσει, διότι απομένουν, αν δεν κάνω λάθος, 450.000 ψήφοι να καταμετρηθούν. Πώς γίνεται όμως να τη δίνουν ότι είναι στο στρατόπεδο του Biden κλεισμένη? Αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση. Η ιστορία έχει ως εξής. Καθώς αρχίζουν να έρχονται τα δεδομένα από τις ψήφους από αναδήμους, τα διάφορα πρακτορία κάνουν δικιά τους ανάλυση και πρόβλεψη. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέσα, ποιο θα δώσει πρώτο, το οποίο καταλαβαίνετε βέβαια πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ποιο θα δώσει πρώτο την καλύτερη και πιο γρήγορη πρόγνωση για τις διάφορους δήμους και συγκεκριμένα συνολικά για τις πολιτείες. Το Fox News, που έχει μια πολύ καλή ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια στην ανάλυση των δεδομένων, ήταν το πρώτο το οποίο 11.30 ώρα βράδυ Τρίτης έδωσε ότι η Αριζόνα θα πάει στον Biden. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλές εντάσεις για τον λόγο ακριβώς που αναφέρατε, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ βγήκε 2.30 ώρα το βράδυ και έκανε επίθεση στο Fox News σε αυτόν τον λόγο. Μάλιστα το Fox News. Και το Fox είναι δικό του, έτσι. Τον υποστηρίζει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ πλέον, άμα η σχέση του ήταν στο Facebook, που ξέρετε που βάζουμε μόνο παντρεμένο, πλέον θα βάζανε, είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, ξεκινήσανε να είναι δικό του, όπως το λέτε, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια τάση να του κάνουν και κριτική. Το οποίο αυτό είναι ξεχωριστή συζήτηση. Αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι ο ειδικός του δωματίου επιχειρήσεων του Fox Room αναγκάστηκε να βγει στον αέρα, να περασπιστεί την αποφασή του και μέχρι στιγμής δεν έχει ουσιαστικά ανατρέψει την αρχική του εκτίμηση, ενώ άλλα ειδησιογραφικά πρακτορία δίνουν την Αριζόνα ως μη ακόμα σίγουρη. Αυτό είναι μια πληροφορία η οποία είναι ενδιαφέρουσα από ποια άποψη, ότι περιμένουν όλη αυτή τη στιγμή οι ψήφοι αυτές που αναφέρατε, έχει πάρα πολύ σημασία από πού προέρχονται. Δηλαδή κάνουν ανάλυση συγκεκριμένα σε επίπεδο δήμων, ποια είναι η ιστορία των δήμων αυτών στο παρελθόν, τα counties που λέμε, και πώς προβλέπουν ουσιαστικά ότι θα υπάρχει στο μέλλον η συμπεριφορά των ψηφοφόρων καθώς έχουν την ψήφοι. Πρακτικά, αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε μια πολιτεία η οποία θεωρείται ακόμα αμφίροπη, ενώ μεταδίδεται ως κλεισμένη, μάλλον δεν θα έχουμε απόψε αποτέλεσμα. Απόψε ώρα Ελλάδας εννοώ, έτσι. Οριστικό αποτέλεσμα. Όχι. Ώρα Ελλάδος δεν νομίζω να έχουμε. Το ζήτημα είναι να φτάσει στους 270. Οπότε, αν έρθουν ψήφοι από Τζόρτζια, παραδείγματος χάρη, άμα έρθουν ψήφοι από Βόρεια Καρολίνα, αν κάπως καταφέρει να κλειδώσει τις αναγκαίες ψήφους των ελεκτόρων στα 270 πριν κλείσει η Αριζόνα, τότε ναι, θα έχουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί η Αριζόνα έχει 11 εκλέκτορες και οι 11 εκλέκτορες τον φέρουν στους 264. Αν πάνω χάρη πάρει την Τζόρτζια ή τη Βόρεια Καρολίνα που έχουν 15 και 16 αντίστοιχα, τότε δεν χρειάζεται την Αριζόνα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσουν να έρθουν οι ψήφοι, η καταμέτρηση να γίνει για σήμερα, για να μπορέσει αυτό να φτάσει, δηλαδή ο Biden τους 270. Και φαντάζομαι ότι με δεδομένη και την αμφισβήτηση την οποία έχει εκφράσει το επιτελείο Τραμπ, θα είναι διπλά και τριπλά, τετραπλά προσεκτική όσον αφορά στην καταμέτρηση, έτσι δεν είναι? Μια πληροφορία είναι ότι δεν είναι απλά προσεκτική. Μάλιστα, υπάρχει μια στρατηγική κιόλας από ρεπουμπλικανούς δικηγόρους, οι οποίοι τους έχει στείλει το κόμμα στα διάφορα εκλογικά κέντρα, μάλιστα, συγγνώμη, στα κέντρα καταμέτρησης ψήφων, όπου
κάθε ψήφος ουσιαστικά περνάει ενδελεχή έλεγχο και υπάρχει μάλιστα μια σύγκρουση ανάμεσα στους καταμετρητές και στους δικηγόρους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι αμφισβητούν αν αυτή η ψήφος πρέπει να περάσει ή όχι, ιδίως φυσικά όταν πρόκειται για ψήφους οι οποίες είναι προς τον Biden. Δηλαδή, κοιτάνε αν η υπογραφή ταιριάζει με το όνομα, μήπως κάτι δεν ταιριάζει. Και έχει δημιουργήσει εντάσεις, ακόμα και στη διαδικασία αυτή, που πολλές φορές έπρεπε να παρενέβει η αστυνομία. Οπότε υπάρχουν παραπάνω καθυστερήσεις. Κύριε Κατσίμπρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.